Εντάξει, οι εκλογές είναι εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχουν βέβαια ένα σημαντικό αριθμό, βαθμό ακρίβειας, όπως γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Λέμε στον κόσμο ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια μάχη μέσα στην καρδιά των ψηφοφόρων. Μια μάχη ανάμεσα στην οργή και στη λογική. Στο συνέστημα και στην πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ότι περάσαμε 6 πολύ δύσκολα χρόνια. Περάσαμε μια βαθύτατη ύφεση, περάσαμε μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος, βιώσαμε μια μεγάλη αύξηση ανεργίας. Το ερώτημα είναι βέβαια. Στον εντεστώτα θα πρέπει να τα πείτε όλα αυτά, νομίζω. Περνάμε. Περνάμε. Ακόμα. Περνάμε σημαίνει πίσω. Ενώ περνάμε είναι τα ζούμε. Είναι πίσω το χειρότερο σημείο. Αλλά ακόμα τα ζούμε. Ναι. Το ερώτημα είναι πώς βγαίνουμε αυτή την κρίση. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τώρα και μιλάμε για το θέμα της Ευρωζώνης, του Brexit. Τα συζητήσαμε. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Όταν έγινε η παρουσίαση της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα παροχών, εμείς λέμε ότι είναι 27 δις, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι 11. Εν πάση περιπτώσει, ούτε τα 11 υπάρχουν, ούτε τα 27. Δεν είπανε κάτι για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Για να βγούμε από αυτή την κρίση, πρέπει να ξαναπαράγουμε. Αν δεν ξαναπαράγουμε, όλα είναι όνειρα θερινής νυχτός. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μέχρι πρόσφατα ήταν ιδιωτική κατανάλωση, δημόσια δαπάνη, όλα αυτά στηριζόμενα σε δανεικά. Τι άλλαξε τίποτα τώρα, στα δύο μισή λεπτά. Να σας πω τι είχε αλλάξει. Το νέο μοντέλο της χώρας είναι επενδύσεις. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, 37 δις νέες επενδύσεις έχουν με ονοματεπώνυμο καταγραφεί στη χώρα. Είναι μια ολόκληρη μελέτη με όλα τα ονόματα. Όχι, έχουν μπει. Έχουν μπει από αυτά περίπου το 1 τέταρτο έχει μπει στην ελληνική οικονομία. Αν δείτε τις ροές Τράπεζας Ελλάδος, που μετράει μετρητά που μπαίνουν στη χώρα, το 2013 πιάσαμε το μέσο όρο που είχαμε στην πενταετία προκρίσης και υπάρχει μια σημαντική αύξηση στο 2014. Καινούριες επενδύσεις, καινούριες δουλειές, προσδιορίστηκε κόσμος. Σύμφωνα με την Εργάνη, σύμφωνα με την Εργάνη, δημιουργήθηκαν φέτος καθαρές 100.000 θέσεις εργασίας το 2014. Και η Εργάνη δεν είναι στατιστικό. Ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτές οι ανακοινώσεις του κ. Βουτσή. Και η ανακοινώση του κ. Βουτσή, με συγχωρείτε. Δεν είναι στατιστική η μελέτη. Η Εργάνη παρακολουθεί κάθε εργαζόμενο με το όνομά του και το επώνυμό του. Άρα ξέρουμε συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι 100.000 άνθρωποι. Δεν είναι ένα μοντέλο. Κάθε εταιρεία που προσλαμβάνει δηλώνει την πρόσληψη. Κάθε εταιρεία που απολύει δηλώνει την απόλυση. Το άλλο που η Ελλάδα. Άρα μπαίνουμε σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα καταρχήν. Στηρίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις. Ερώτημα. Έρχεται η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. 50.000 θέσεις εργασίας. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να γίνει το έργο, κάποιοι λένε ότι πρέπει να ακυρωθεί. Αυτά είναι διλήμματα των εκλογών. Η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Όλη η χώρα στηρίζεται στον τουρισμό. Τα αεροδρόμια τα περιφερειακά έχουν μείνει πίσω. Χρειάζονται νέες επενδύσεις. Ερώτημα. Θα τις κάνουμε αυτές τις νέες επενδύσεις. Θα σας πει κάποιος ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία εξακολουθούν και είναι ακόμα δημόσια, ευτυχώς που υπάρχουν για να πηγαίνει εκεί ο κόσμος. Γιατί στο Βενιζέλος δεν μπορούν να έρθουν επειδή είναι πανάκριβο. Και αν και αυτά γίνονται το ίδιο ακριβά, τότε ενδεχομένως αυτό να είναι πλήγμα του τουρισμού. Έχετε δει την αύξηση της κίνησης του Βενιζέλου φέτος? Τι σημασία έχει? Πόσα περισσότερο θα έρχονται? Πολλοί φορείς λένε όμως ότι αν ήταν τόσο ακριβό θα ήταν πολύ. Όχι, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες, οι τουριστικοί οργανισμοί. Έχετε δίκιο. Αλλά πόσο πιο μεγάλη θα ήταν να δίνει τόσο ακριβό, πανάκριβο. Γι' αυτό και το δημόσιο στην επαναδιαπραγμάτευση τη σύμβαση που χρειάζεται να γίνει για την πάτηση του χρόνου του Ελευθερίου Βενιζέλου, το βασικό στοιχείο που είναι η μείωση του κόστου. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα μπουν νέα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία. Για να μπορέσει μια οικονομία να αναπτυχθεί, χρειάζεται νέα κεφάλαια. Με το φόβο που έχετε στρατηγική, δεν θα έρθουν νέα κεφάλαια. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω διαφορετικά. Με το φόβο. Και εγώ δεν επαναλαμβάνω αυτά που έχουν πει όλοι σε όλα τα πάνελ τις τελευταίες 10 μέρες. Προσπαθώ να θέσω μια συγκεκριμένη διάσταση. Ότι η οικονομία για να βγει από την κρίση χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται εξαγωγές, χρειάζεται απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια. Έχουν μειωθεί, οι εξαγωγές έχουν μειωθεί. Οι εξαγωγές είναι σταθερές στα 27 δις. Έχουν μειωθεί, τα τελευταία μήνες έχουν μειωθεί. Από τον Οκτώβριο, έχουμε πάλι άνοδο. Ναι. Οι εξαγωγές, όταν βάλουμε και τις υπηρεσίες, είναι διψήφια η άνοδος φέτος. Πάντως έχουμε στα 3 χρόνια των αγαθών μόνο σταθερά στα 27 δις. Πάντως δεν το πολύ εκτιμάει ο κόσμος αυτό για να πάω στο κ. Ξηδάκη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως δεν το εκτιμάει. Δεν το καταλαβαίνει. Να απαντήσω ένα τελευταίο και να πάμε στο κ. Ξηδάκη. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009 και έλεγε τότε ο Καραμαλής ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ο κόσμος δεν το πίστευε. Γιατί δεν το πίστευε ο κόσμος? Γιατί ενώ τα νούμερα είχαν πάρει μια αρνητική καμπή, η οικογένεια, ο εργαζόμενος, δεν το ένιωθε το 2009. Γιατί υπάρχει ένα διάστημα 12 με 18 μήνες ανάμεσα στη βελτίωση ή όχι των αριθμών και το τι νιώθει ο Έλληνας στο πετσί του. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, από το 2014, η ελληνική οικονομία έχει μπει σε θετικό πρόσωπο. Το οποίο θα το νιώσει ο κόσμος? Όχι, θα το νιώσει το 2015.